Καλά είναι, βάλε λέει. Μου φέρουνε. Μου πήγε στην ανασκάφη. Και έβαλε την πρώτη αξινιά που λέει. Επί Μαρινά και τα δυο. Μπορούσε γκέρτε ο Μαρινά. Βάτω το άνθρωπο. Πώς ήταν ντυμένος. Ο Μαρινά ήταν ένα λεβέντη άντρα ψηλό. Με ένα καπέλο έτσι. Κάσκα, κάσκα. Σομπρέρο. Κάσκα, κάσκα. Λευτέρι, βάλε την τότε. Και όλα στρατιωτικά ρούχα. Και ένα. Και ένα βίτσι, μια βέργα. Δεν πήγε και στην καρδιά. Μου λέει. Είχα πολιθεί από φαντάρο στην Κοκκίνη. Και ήμουνα στο χωριό. Δεν πήγαινα αυτά. Και ξεκινήσατε βόρεια επάνω. Αυτό από εγώ την ιστορία να την κάνω. Αν ζούσε ο Μαρινάτο, θα είχαμε λιμάνι από κάτω. Δεν είχαμε τον Αδίαν. Πήγε στον πρόεδρο που είχαμε στο Πρωτήρι και λέει: Εγώ την ιστορία κάτι αρχαία εδώ πέρα. Έχω ακούσει από. Δεν πάω σε τόσο λεπτό. Μου λέει ο πρόεδρο, εμένα. Βρε, ήρθε ένα ξένο. Γιατί εκείνη τα χρόνια δεν υπήρχε τουρισμό. Και άμα βλέπαν έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε, τον λέγαμε ξένο. Ήρθε ένα ξένο, μου λέει, και ψάχνει να πει κάτι αρχαία. Εμεί δεν ξέραμε τι πάνε να πει αρχαία. Και θέλει έναν άνθρωπο να πάει να του κάψει, ξέρω εγώ τι, κάποιου φαβατάδε. Φαβατάδε είναι για την περιοχή που είναι τα χάνα. Φαβατάδε. Και κάνανε πολύ φαβά. Τα χωράκια αυτά. Ήταν καλή. Πάντ μου λέει και πληρώνει λίγο με ροκάμα το καλό, πας. Λέω αμέ πάω. Πήγαινε πες του να έρθει εδώ. Έλα αύριο το πρωί μου λέει. Πες το Μιχάλη το πέτασε θέλει μέσα στο ταξιάρ. Γιατί έμενε στα φυρά. Ο Μαρινάτος. Ο Μαρινάτος. Πάρε μια ουλιά κρατή. Και να πιάνει. Ένα σκουμπάκι ξέρω εγώ, ναι. Λέω εντάξει, πράγματι το πρωί πάω στον Άγιο Επιφάνη εκεί που είναι. Ήρθε εκείνος με το ταξί. Του λέει ο πρόεδρος, το παιδί ας πούμε να πάτε κάτω, με παίρνει ο Μαρινάτος, κατεβαίνουμε, μονοπάτι ήταν, δεν υπήρχαν δρόμοι και πάμε εκεί πέρα. Μη πεις ότι δεν υπάρχει σκάψη. Μου λέει, για σκάψε εδώ πέρα. Όταν μου πει να σκάψε, πού είναι τώρα τα, πού είναι η Κατίνα, Κατίνα το βιβλάκι λίγο από κάτω. Από κάτω εκεί ακριβώς. Μου λέει για σκάψτε εδώ πέρα. Εγώ τώρα αφού μου και πει ο πρόεδρος θα πάρω και καλό μεροκάμα το παιδί εγώ νέο να πούμε. Βάρα η ζενή, ε. Μου κάνει αυτό. Σιγά σιγά. Δεν είναι μου λέει. Αργά μου λέει πιο αργά. Η γη δεν σε αφήνει. Άννα. Έφυγε η άσπα από πάνω. Και βρήκε σε ελαφρόπετρα. Κυριάννη μου, κατασύπτω. Όπω έσκαβα εγώ εκεί, γιατί ήταν έτσι, ήταν λίγο κατηγορητό. Και όπω έσκαβα και έβαλα τα κόμματα. Δεν κατηγορούνται, την κουμπάρουν, την κουμπάρουν τη γυναίκα. Βγαίνουν δύο πιθαράκια δίδυμα. Το ένα δίπλα στο άλλο. Κράτη μου λέει. Δεν είχαμε τότε ούτε σκουπάκια ούτε αυτά. Μου λέει. Εδώ είμαστε λέει αυτός. Εδώ είναι τα αρχαία. Εδώ μου λέει παιδί μου πριν 100 χρόνια εκεί έρθει ένας Γερμανός αρχαιολόγος και με αυτό το χαρτί ήρθα εγώ εδώ. Και με το παραπονάρι δεν με τα δένω να τραβώ. Το νότιο μέρος της Σαντορίνης. Ένα λεπτό σημείο. Συλλογή στράλη μόνο. Έλα. Είπες μες στον κάμπο μου μετά. Μιζέλια, κουκιά, τα πάντα. Του είχε κοπέλια, τίποτα δεν είναι. Θα πάει ο Μιχάλης θα πάει να πάρει το ψωμί. Πάρτε ένα τηλέφωνο, άμα το φέρνει να σε πάει και κάτω. Εντάξει, έλα τα λέμε. Όχι ρε παιδί μου, αλλά έχει πολύ κόσμο και ψήνω εγώ αράδα. Κουμπάρα μου, κάνα δύο φορές, μια, δύο φορές. Εντάξει, τα λέμε. Λοιπόντα, βάλε τα σκόρτα με την κουμπάρα μου. Ακούς. Γιατί του γραφείου είναι... Μπας ερτώσει, τα καθαρίσαμε αυτά. Σε αρέσει να κάνει κάτι δουλειά, ρε παιδί. Μου λέει, εδώ είναι τα αρχαία, γιατί πριν 100 χρόνια έχω ένα χαρτί εγώ από έναν Γερμανού αρχαιολόγο, ότι θέλω το μέρος της Σαντορίνης. Υπάρχουν αρχαία και πολύ χρυσό. Ναι. Έτσι μου είπε. Αυτή είναι η λέξη που μου είπε. Τα αρχαία μου είναι εδώ. Το χρυσό θα δούμε. Πού θα το βρούμε. Μου λέει, εγώ θα φύγω τώρα να πάω στην Αθήνα. Αυτό μου τα είδε. Εσύ ακούγοντας όμως για χρυσό, σαν παιδί τότε, δεν σκέφτηκε να πάω να σκάψω και μόνο του. Όχι, καθόλου. Δεν ήξερα τι πάω να πει. Και το χρυσό ακόμα δεν ήξερα να το πούμε. Ναι, τι χρώμα έχει. Τι χρώμα έχει. Τι δουλειά κάνει. Μου λέει, τώρα θα φύγω εγώ να πάω στην Αθήνα. Να πάω να δείξω ότι πράγματι τα βρήκαμε τα αρχαία. Εσύ μου έκανα δύο εργάτες ακόμα. Σιγά σιγά να βρείτε και κάτι άλλο μέχρι να γυρίσω και αυτά.
Όλα όλα καλά. Έτσι, εσείς είσαστε τυχεροί. Η κότα. Θα πουλάτε μου κομπολόγια και θα απονομάτε κομπολόγια. Αυτό που λέμε ότι υπάρχει και χρυσό. Και δώνετε. Ονομάτε πολλά λεφτά. Εγώ κάθε φορά κοιμήσω. Έφυγε αυτός εν τω μεταξύ και εσείς. Και με άφησε να εξακολουθήσατε να... Δεν πάμε και κανένα δυο εργάτες. Να σκάψουμε να βρούμε και κάτι άλλο ακόμα ό,τι βρούμε. Να άφησε με έναν υπεύθυνο να βρω και κανένα δυο-τρεις εργάτες. Μέχρι να γυρίσει. Τρεις-τέσσερις μέρες. Έτσι δεν είναι. Έλα Ορφέα. Τι κάνεις. Καλά είσαι. Εγώ. Μαριέτα, πρέπει να πάρει. Ναι, μπράβο αγάπη. Είσαι καλά. Μπράβο. Βρήκανε κάτι άλλο. Ο Γιάννης μου είναι ο Γιάννης. Πάμε εκεί, σκάβαμε. Όπως σκάβαμε εκεί πέρα, ρε παιδιά. Α, βλέπει η τηλεόραση. Ένα πιθάρι μεγάλο. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Πάρε τη γιαγιά, πάρε τη γιαγιά. Ο αρχαιολόγος ο άνθρωπος αυτός, λέω σιγά σιγά να το βγάλουμε. Μόλις το βγάζουμε, παίρνει ένας από όλους από αυτούς. Όπως ήταν ο Καρμάς, το φιάρι που κάβαμε και τραβάει μια και το κάνει κομμάτια. Ρε εσύ τι έκανε. Ε, λέει, ανθρώποι δηλαδή που δεν ξέρανε τι αξία έχει τι αξία. Πνήκαμε και κάτι άλλο σπαγμένα, κάτι έτσι, έρχεται ο Μαρινάτος. Μέσα είχε τίποτα το πιθαίρεσο, όχι. Δεν είχε τίποτα. Έρχεται ο Μαρινάτος, το βλέπει το πιθάρι που ήταν γερό και το βρήκε σπασμένο. Γιατί φαίνεται. Ξέρω. Αφού ήταν ολόγερο. Αβέα, μαγερά. Γιατί το σπάσατε. Αμπά. Λοιπόν τώρα και Γιάννη. Λευτέρη. Να πω ότι το σπάσε ο Γιάννης. Φωνάζω Νικολός. Λέω, δεν ξέρω, λέω ότι... Έξω μου λέει από την Ανακαβησιάφισσα. Έξω μου λέει από την Ανακαβησιάφισσα, μου λέει πέφτουνε και μου κάνει με κατάφερση. Κύριε Μαρινάτο, ήταν πολύ λάστιμος. Πολύ λάστιμος. Του κάνω κι εγώ με συγχωρείς, άντεκα να μην το ζει και τα αρχαία σου. Εγώ του λέω, δεν ξέρω ποιος έσπασε. Δεν ήθελα να... Εγώ τον άνθρωπο δεν ήξερα. Μα τον είδα, αλλά δεν ήθελα να του πω καλά. Έσπασε, δεν ξέρω τι δουλειά. Έφυγα, αλλά μετά ξεκίνησε από ήδη αυτό. Έφυγα, αφού άρχισε μετά και γινόταν ασκαφία, κόσμο αυτά, ήθελα να κάνει και αυτοίρια. Με πήρε ο Αγολάβος σε μένα μαζί του και το κουβαλούσα από την Ελλάδα με τα γαϊδουριά μοχάλικα. Δεν υπήρχαν τότε τα μάτια και έκανε τα δωμάτια όλα αυτά πάνω από την Ελλάδα. Ξενώνες και τέτοια. Και από αυτόν έφυγα εγώ. Γιατί εντάξει, εγώ δεν ήθελα να γίνω ρουφιάνος για το φίλο μου. Τελικά πώς παραπάτησε αυτός και έπεσε και σκοτώθηκε. Μετά εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρεις. Αλλά πήγε να φωτογραφίσει κάτι που βρήκε και όπως έκανε πίσω. Όχι, όχι. Πού το βάλει αυτό. Δεν τρασπέψω κανένα. Γιατί να το πω. Γιατί έχω. Δεν το πιστεύω. Έχουμε ακούσει λέει ότι είχε αρχίσει να λέει. Θα σκάψουμε και σε αυτό το κτήμα, θα σκάψουμε και σε αυτό το κτήμα, θα σκάψουμε και στο άλλο κτήμα και κάποιοι αφωθήκανε για τα κτήματα. Όταν εντύπωσε ο Μαρινάτος, εγώ τον άρχισα να διάσκεψε. Δεν παραπήγαινε ο Πρωθυπουργός της Αμερικής. Βέβαια όπου και του λέει φύγε γιατί τώρα δουλεύει. Το δρόμο αυτό του ακροτηριού. Να σου πω κάτι και να κάνω το βίντεο και να τα δούνε και όλος ο κόσμος. Δεν φοβάμαι κανένα και δεν πειράζει. Τον εργολάβο. Ο εργολάβος ήταν πολύ πανικά. Η γυναίκα του κεφαλονίδη. Άλλο που μάλλον στο μαζί του, τον έβρισα. Γιατί μπορεί να του είπα για την κουβέντα αυτή. Σας έχω πει να μην μου κουβέντα από εδώ.